Το κλίμα μεταξύ Αθήνας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι τόσο ψυχρό που φάνηκε ακόμη και από την αρχή της επιστολής της Κριστίν Λαγκάρτ προς τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο αποκαλεί με την ιδιότητά του και όχι με το όνομά του, όπως αντίθετα έκανε ο ίδιος. Ανοησία το να πιστεύει κανείς ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα πιστωτικό γεγονός ως διαπραγματευτική τακτική. Το Μαξίμου επέστρεψε το χαρακτηρισμό. Η στρατηγική κολυσιεργία στη διαπραγμάτευση, προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας στην Ελλάδα λίγο πριν το βρετανικό δημοψήφισμα, είναι πράγματι μια μεγάλη ανοησία. Η επικεφαλής του Ταμείου καλύπτει Τόμψεν και Βαρκουλέσκου, όμως δεν διαψεύδει το περιεχόμενο της επίμαχης συνομιλίας. Όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές, μία από αυτές πρόσφατα στο τηλέφωνο, παραμένω σταθερή στο επιχείρημά μου ότι αν ήταν αναγκαίο να χαμηλώσουμε τους δημοσιονομικούς στόχους για να έχουμε μία ρεαλιστική πιθανότητα να τους πετύχουμε, θα υπήρχε και ανάγκη για μεγαλύτερη ανακούφιση του χρέους. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ζητά να παραμείνει το Ταμείο στο πρόγραμμα, χωρίς όμως να παραβιάζεται η συμφωνία του Ιουλίου, κάτι που ζητά και η Αθήνα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να παραμείνει ως παίκτης στο παιχνίδι με την Ελλάδα, αλλά με τις σωστές συνθήκες και προϋποθέσεις. Δεν πρέπει να απομακρυνθούμε από τη συμφωνία του περασμένου Ιουλίου. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε μπαράζ τηλεφωνικών επικοινωνιών με Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και η Άγγελα Μέρκελ. Σύμφωνα με το Μαξίμου, όλοι οι συνομιλητές του συμφώνησαν πως η αξιολόγηση πρέπει να κλείσει μέσα στον Απρίλιο. Η Γερμανίδα Καγκελάριος, που αύριο θα συναντηθεί με την Κριστίν Λαγκάρτ, παρουσία και του Πολ Τόμψεν, διαμηνύει πως επιθυμεί την παραμονή του Ταμείου στο πρόγραμμα. Η Γερμανία και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα διχαστούν πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ένα κούρεμα χρέους δεν είναι προς συζήτηση αυτή τη στιγμή. Ίσες αποστάσεις από όλες τις πλευρές κρατά ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. We are working loyally, in good faith and erga omnes to successfully conclude the review as soon as possible with all targets reached. Η αντιπολίτευση κρούει τον κόδωνα κινδύνου ότι μπορεί να ξαναζήσουμε μέρος του 2015, ενώ ο Βασίλης Λεβέντης ζήτησε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Συμβουλίου Αρχηγών. Εχμές ότι η υποκλοπή της... Γιατί δεν πλησιάζει κάποιο γεγονός, όποιο και να είναι αυτό. Συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε ένα γεγονός, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Αυτό είναι το απόσπασμα για το πιστωτικό γεγονός από το διάλογο Τόμψεν Βελκουλέσκου που άναψε φωτιές στη σχέση της Αθήνας με το Δέλτα Νιτάφ. Η επικεφαλής του Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρτ, άφησε να εννοηθεί ότι η υποκλοπή της συνομιλίας αλλά και η διαρροή της ίσως να έγινε στην Αθήνα. Οι ελληνικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν την ιδιωτικότητα των συζητήσεων και να εξασφαλίσουν την προσωπική ασφάλεια της αποστολής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το Μέγαρο Μαξίμου απάντησε με αιχμηρό τρόπο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα απόλυτα ασφαλής, πολύ περισσότερο μάλιστα από χώρες στις οποίες έχει πραγματοποιηθεί η συντριπτική πλειοψηφία των διαρροών των Wikileaks. Αλλά και ο εκπρόσωπος του Wolfgang Schäuble άφησε αιχμές λέγοντας ότι δεν είναι φυσιολογικό να γίνονται υποκλοπές φιλικών συνομιλιών και μετά να δημοσιοποιούνται. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο, σαν χώρα δηλαδή, ούτε να κάνουμε υποκλοπές, ούτε να κάνουμε διαρροές. Το Δέλτα Νιτάφ θα κάνει εσωτερική έρευνα για να διαπιστωθεί πότε και πού έγινε η υποκλοπή. Ενώ την ίδια στιγμή, κύκλοι του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών σχολίαζαν. Αν όντως πρόκειται για υλικό υποκλοπής, τότε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καλά θα κάνει να διερευνήσει το περιστατικό μέχρι τέλους, διότι δεν μπορεί να εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά υποκλοπών και διαρροών. Δημοσιεύματα στον διεθνή τύπο δείχνουν Ελλάδα για την υποκλοπή. Για ελληνικό δάκτυλο κάνει λόγο η γερμανική εφημερίδα Tagesspiegel, που αναφέρει ότι η πηγή της διαρροής του διαλόγου ίσως είναι η ΑΕΠ, ενώ οι Financial Times γράφουν ότι υπάρχουν υποψίες ότι πίσω από τη διαρροή μπορεί να βρίσκεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος παρακολουθεί, έχουν τον κοριό στα χέρια τους και παρακολουθούν. Εμένα, εσένα, τον εαυτό τους, τους εχθρούς τους είναι σαν τον Μπέρια. Είναι σοβιετικού τύπου άνθρωποι. Μετά από...